Για σας είπε για να κάνετε κίτ και αυτό, γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα λάδι το οποίο έχει πολλά οξέα, έχει δηλαδή ταλαιπωρηθεί λόγω του τηγανίσματος από εκεί το πήραμε, οπότε δεν έχει να μας προσφέρει κάτι άλλο στο πρόσωπο ή στο σώμα που θέλουμε ένα σαπούνι λίγο πιο θρεπτικό, να το πω έτσι. Όχι ότι θα μας κάνει κακό, γιατί το σαπούνι θα είναι καλό, αλλά εντάξει, δεν είναι το σαπούνι το οποίο έχει παρασκευαστεί με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και δεν έχει τίποτα άλλο πρόσωπο, το οποίο θα μας βοηθήσει σε κάτι άλλο. Θα διακινδυνεύσω και θα σας δώσω τη συνταγή, αλλά όσο το παρακολουθείτε θα υποσχεθείτε σε μένα και στον εαυτό σας ότι για να ξεκινήσετε να το κάνετε στο σπίτι θα πρέπει να ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες ασφάλειας που σας πω και τον εξοπλισμό ασφάλειας, γιατί εάν δεν το ακολουθήσετε και κάνετε μία έκπτωση σε αυτό, γιατί σε εντάξει δεν τρέχει τίποτα, υπάρχει περίπτωση να κινδυνεύσετε και να πάθετε με σοβαρό έγκαμα, αν πέσει στα μάτια σας να τυφλωθείτε και ούτω καθεξής. Αλλά γιατί ακριβώς θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι εξοπλισμός κουζίνας όπως βλέπετε, άρα στην κουζίνα σας, εφόσον έχετε φιλτράρει το λάδι, μην βρεθεί κανένα καλαμαράκι μέσα και καμιά πατάτα, δεν μας νοιάζει αν το έχετε τηγανίσει 2-3 φορές το λάδι, ούτε μας νοιάζει αν είναι ταγισμένο, ούτε μας νοιάζει αν είναι η μούργα, μας νοιάζει να είναι ελαιόλαδο. Εντάξει. Αφού λοιπόν έχετε φιλτράρει το λάδι, το έχετε φυλάξει σε ένα μπουκάλι και χρειάζεστε. Ξεκινάω από τον εξοπλισμό ασφαλείας που θέλω να το προσέξετε πολύ καλά και αν έχετε ερώτηση θα μου την κάνετε αμέσως για να μην την ξεχάσετε. Το πιο απαραίτητο πράγμα, γιατί πρώτα απ' όλα θα προστατεύσουμε τα μάτια μας, είναι γυαλιά ασφάλειας. Είναι γυαλιά τα οποία τα βρίσκεται σε είδη που έχουν εξοπλισμό, εργαλεία και τέτοια. Είναι πάμφινα, είναι του 1 ευρώ. Μπορεί να βρείτε παντού και σε μεγάλα καταστήματα. Αλλά είναι απαραίτητο. Προτιμάμε να πάρουμε, δεν έφερα σήμερα εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γάντια κουζίνας. Τα γάντια κουζίνας προστατεύουν τα χέρια μας από το οποιοδήποτε έγκαυμα μπορεί να μας κάνει η καυστική σόδα. Είναι πιο για τα γάντια κουζίνας φάνηκαν μέχρι ψηλά. Και δεύτερον, για τα γάντια μιας χρήσης, εάν την ώρα που κάνετε τις δουλειές σας, μπορεί κάπου να σκιστεί και να μην το πάρετε χαμπάρι, να μπει η καυστική σόδα μέσα και χωρίς να το καταλάβετε, να πάθετε έγκαυμα μέσα από τα γάντια. Άρα, χρησιμοποιείτε γάντια κουζίνας, αυτά τα κίτρινα, μπλε, κόκκινα, πράσινα, ό,τι θέλετε. Αρκεί να είναι γάντια κουζίνας σκληρά. Δύο λοιπόν. Τώρα, αυτή δεν την βάζουμε ουσιαστικά για να προστατευτούμε, αλλά για να μην τσιλιστούμε, γιατί το λάδι δεν βγαίνει πολύ εύκολα. Τα οποία είναι τα πιο σίγουρα που πρέπει να κολλήσει το σαπούνι μας. Τα βρίσκουμε παντού, τα βρίσκουμε σε σχήματα, σε σχέδια, ό,τι θέλετε. Αρκεί η ποσότητα του σαπούνι που θα φτιάξουμε να έχουμε υπολογίσει ότι χωράει σε σαπούνι. Δεν μας παίρνει έτσι και ψάχνουμε τελευταία στιγμή. Σε όσο το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να είναι τα σόδα συνταγή, το σαπούνι που θα φτιάξετε από εδώ το ξαναλέω, μην έχετε μεγάλες προσδοκίες χρηστικότητας, γιατί είναι ένα απλό σαπούνι. Δεν είναι φιλικό προς το χρήστη για άλλα πράγματα, γιατί το σαπούνι ελαιολάδο από μόνο του, άσχετα αν είναι έξτρα παρθένο ή αν είναι χρησιμοποιημένο, λιτσιάζει, είναι το χαρακτηριστικό του ελαιόλαδο. Λιτσιάζει, δεν κάνει αφρό, θέλει πολύ τρίψιμο ή πολύ ζεστό νερό για να κάνει αφρό και γενικά λιώνει πολύ εύκολα. Οπότε, κάτι το οποίο μας ικανοποιεί πολύ, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πολύ ωραίο οκομετρό, ζυγίζω έτσι, μιλάω για γραμμάρια, δεν μιλάω για λίτρο, δηλαδή ένα λίτρο λάδι δεν είναι ένα κιλό λάδι, άρα το ζυγίζουμε. Ένα κιλό λάδι, 350 γραμμάρια νερό, που μέσα σε αυτά τα 350 γραμμάρια νερό θα διαλύσουμε 134 γραμμάρια σόδα. Μην με ρωτήσετε γιατί, υπάρχει εξήγηση, αλλά δεν είναι να το κάνουμε τώρα. Η συνταγή είναι αυτή. Δεν είναι τίποτα άλλο. 350 γραμμάρια νερό, 134 γραμμάρια καυστική σόδας, 1 κιλό λάδι. Εάν θέλουμε το σαπούνι μας να μυρίζει λίγο διαφορετικά, παρόλο που δεν θα μυρίζει στο τέλος λαδίλα, ούτε τηγανίλα, ούτε καλαμαριλά, ούτε τίποτα, θα μυρίζει σαπούνι, θα το δείτε. Είναι να βράσουμε ένα βότανο, δεντρολίβανο, τσάι, μέντα, οτιδήποτε, λουίζα, ό,τι θέλετε,
και το νερό που θα προκύψει από αυτό το βράσιμο, να πάρετε από εκεί τα 350 γραμμάρια, θα σας δώσει μια πολύ ελαφριά μυρωδιά βότανο. Κυρίες, είναι μηχάνημα ζαχαροπλαστικής, πολύ φθηνά και ακριβά, ανάλογα τι θα επιλέξετε να αγοράσετε. Αυτό που σίγουρα πρέπει να φροντίσετε είναι ότι ό,τι χρησιμοποιήσετε για τα σαλούνια σας, δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσετε για μαγειρική ή για ζαχαροπλαστική. Θα αφιερώσετε ένα μπολ και μια κανάτα και ένα τέτοιο, μόνο για τα σαπούνια σας και μία κουμπάλα. Γιατί πρέπει η σόδα και η καυστική σόδα, το διάλειμμα της καυστικής σόδας και το λάδι να είναι σε θερμοκρασία κάτω από 45 βαθμούς. Κελσίου. Εντάξει. Αυτό το μετράμε με ένα θερμόμετρο, σαν να το έχουμε τη ζαχαροπλαστική ή για τη γαλοπούλα. Πέρα με τα μπουζούκια και με όλα αυτά και τις συνθήκες δεν γίνεται το πράγμα. Το έχω κάνει πολλές φορές, πάντα το διακινδυνεύω, αλλά πάντα με βγάζει άσπρο πρόσωπο. Θα ανακατεύω σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία τα δύο υγρά. Μάντευση και το πήξιμο να γίνει όμορφα και να μην έχουμε κάτι. Πώς? Πολύ ωραία παρομοίωση. Ναι, γιατί είναι νομίζω χαρακτηριστικό. Λοιπόν, οπότε το ρίχνουμε πολύ σιγά, δεν το ρίχνουμε όλο μαζί. Πολύ σιγά, 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 σιγά. Θέλει υπομονή το να κάνουμε σαπούνι. Πάρα να πίζει, οπότε πριν πήξει να δείτε πώς έχει αρχίσει και γίνεται. Ελάτε να δείτε πώς αρχίζει και θαμπώνει το λάδι, το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν θαμπό, αλλά τώρα αρχίζει και ασπρίζει αν το δείτε. Λοιπόν, Σουλά, να πάρω αυτό το μαύρο το καλούπι, γιατί δεν θα μου χωρέσει. Λίγο με το χέρι, για να μην επιταχύνω πολύ το πήξιμο. Είδατε πώς αρχίζει και ασπρίζει και αρχίζει και αλλάζει η υφή, το λάδι. Θα βάλω λοιπόν το μηχάνημα να δουλέψει και θα δείτε πώς θα αρχίσει να πείσει. Θέλει υπομονή. Εγώ κάθε φορά που κάνω αυτή τη δράση ποτέ δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα πείσει, γιατί το λάδι δεν ξέρω πόσο ταλαιπωρημένο είναι. Αλλά παρόλα αυτά πάντα βγαίνει σαπούνι. Ο σαπούνι μας είναι έτοιμο όταν ακουμπήσετε την άκρη του ραβδομπλέντερ επάνω στην επιφάνεια του σαπουνιού και αφήσει σημάδι το ίδιο το ραβδομπλέντερ. Δηλαδή αυτό το σημάδι εδώ του μεταλλικού αντικειμένου εμφανιστεί πάνω εδώ. Δηλαδή είναι τόσο πηχτό ώστε ακουμπώντας το αφήνει ένα σημάδι. Είναι σχεδόν έτοιμο το σαπούνι, αν δείτε έχει πήξει αρκετά και αν το ακουμπήσω εδώ πάνω, βλέπετε, αφήνει ένα σημάδι. Δεν μπορώ να το βλέπετε. Δεν θέλει πολύ ώρα. Σε αυτό το λάδι όχι, δεν θέλει πολύ χτύπημα, γιατί τα οξέα είναι πολύ ψηλά. Όσο χαμηλότερα τα οξέα του λαδιού, τόσο πιο αργά πίζει και πιο καλό σαπούνι. Ακριβώς. Άρχισε να ανοίξει να βάλω αυτό και να πάρω τη... Το είναι έτοιμο, έτσι, δεν το αφήνω να πήξει άλλο, για να μην σας ταλαιπωρώ κιόλας. Αυτό είναι το σαπούνι. Να είδατε, έχει και ένα κομματάκι μέσα το οποίο δεν το πήρα χαμπάρι. Καλαμάρι. Μπορεί. Λοιπόν, έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο. Οπότε βλέπετε πολύ ωραία υφή. Έγινε γρήγορα αυτό, Έγινε γρήγορα γιατί το λάδι